κάνει τον drive, θα σταματήσει, θα βγάλει έξω shoot από το ύψος των βολών περίπου από την Μομτζιάν. Νέο shoot από την Μομτζιάν τώρα. Μπάλα μπαίνει και βγαίνει. Το rebound από την Οδυσσέως. Η Οδυσσέως που θα αναλάβει να οργανώσει το παιχνίδι, θα δώσει την Τορλιάκη, η οποία βρίσκει το διάδρομο. Δεν υπάρχει φάουλ. Άστοχο το shoot, η μπάλα θα καταλήξει απευθείας εκτός αγωνιστικού χώρου. Προσπαθεί να τρέξει εδώ η Κοντού. Σταματάει την τρίπλα, θέλει βοήθεια, θα την δώσει η Παφίτη. Θα βγάλει ωραία στην Κυριάκου, αυτή αστοχή. Το rebound από την Τόρλιακ, οποία φεύγει και στον ευθυασμό. Πολύ ωραία η τρίπλα και αλλαγή κατεύθυνση, αστοχή όμως. Δεύτερη προσπάθεια, θα πάρει φάουλ. Θα έχει δύο βολές η παίκτρια του Άρη. Το φάουλ το έχει κάνει η Παφίτη. Να δούμε λοιπόν τις δύο βολές της Τόρλιακ, η οποία έχει ήδη το μοναδικό καλάθι της αναμέτρησης μέχρι στιγμής. Αστοχή στην πρώτη βολή. Για να δούμε τώρα την Κοντού. Μπαίνει αλλά αστοχή η Κοντού και το rebound από την Οδυσσέως, το δεύτερο της στο παιχνίδι. Ο Κεραυνός μπροστά μετά το λάθος που έγινε από τις παίκτες του Άρη. Σούτ από τη γωνία, ακόμα ένα άστοχο για την ομάδα του Κεραυνού, που δεν έχει μπει συγκεντρωμένη στο παιχνίδι. Πολλά άστοχα σούτ σε αυτά τα πρώτα δύο λεπτά της αναμέτρησης. Έχει όμως ξανά την κατοχή και η Κοντού είναι έτοιμη να επαναφέρει. Περιμένει και βρίσκει την Παφίτη. Προσπάθεια της Κυριάκου, Παφίτη ξανά. Βγήκε για βοήθεια η Μομτζιάν, προσπαθεί να μπει προς τα μέσα. Τέλος χρόνου, καλή άμυνα από τις παίκτριες του Άρη, που κερδίζουν τα χειροκροτήματα των προπονητών, κυρίου Κωνσταντίνου και της κυρίας Αντωνίου, που κάνουν εξαιρετική δουλειά και στη Λεμεσό σε αυτή τη νέα προσπάθεια που γίνεται με τον Άρη. Ελπίζουμε να δούμε συνέχεια. Να και το καλάθι από την Οδυσσέως, η οποία θα κάνει το 0-5. Έλεγα λοιπόν, ελπίζουμε να δούμε συνέχεια σε αυτήν την προσπάθεια της ομάδας της Λεμεσού. Και γιατί όχι να δούμε και ομάδα στην πρώτη κατηγορία των γυναικών, αλλά και των άντρων κάποια στιγμή. Χρειάζεται το Κυπριακό, η Κυπριακή Καλαθόσφαιρα ομάδες, ώστε να βγαίνουν και περισσότερα ταλέντα από αυτές. Είμαστε στα 7 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα για την λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Ο Άρης έχει την κατοχή της μπάλας, προηγείται και 5-0. 0-5 προτιμάτε εδώ στο κλειστό του Στροβόλου. Η Οδυσσέως θα αλλάξει εκεί με την Τόρλια και ο Οδυσσέως θα σουτάρει για 3 άστοχα. Επιθετικό rebound όμως από τη Σοκράτους. Θα τελειώσει τη φάση η Οδυσσέως, που θα φτάσει στους 4 πόντους και θα κάνει το 7-0. Η Οδυσσέως και η Τόρλια είναι οι δύο παίκτες που έχουν πετύχει όλους τους πόντους του Άρη μέχρι στιγμής. 4 η Οδυσσέως, 3 η Τόρλια. Εδώ υπάρχει φάουλ. Θα κερδίσει η Παφίτη. Μπάλα θα παιχτεί απ' έξω. Παφίτη στην Κυριάκου. Παφίτη ξανά. Μπάλα
φτάνει τώρα στην Κοντού, τέλος χρόνου. Δεύτερη φορά που μένει μπάλα στα χέρια στις παίχτες του Κεραυνού. 6 και 25 για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. 0-7 προηγούνται οι φιλοξενούμενοι, ο Άρης Λεμεσού, ο οποίος, επαναλαμβάνω για όσους δεν μας ακούσαν από την αρχή, τερμάτισε πρώτος στην πρώτη φάση στο δεύτερο όμιλο της κατηγορίας των γυναικών κάτω 16. Οι ομάδες που περάσαν από τον πρώτο και τον δεύτερο όμιλο σχηματίσαν την επίλεκτη κατηγορία και αυτή είναι η πρώτη αγωνιστική που παρακολουθείτε. Δηλαδή, Τόρλιακ φεύγει στον εφηδιασμό μετά το κλέψιμο που έκανε, αστόχησε όμως. Κυριάκου μάζεψε το rebound. Θα κατεβάσει και την μπάλα Κυριάκου. Της φεύγει, όμως φτάνει στην Μομτζιάν. Σουτάρει άστοχα. Η Τόρλιακ μάζεψε την μπάλα. Θα θέλει να κάνει το coast to coast εκεί. Θα προτιμήσει τελικά την Στυλιανού. Μπάλα έξω στην Χατζή Ανδρέου που σουτάρει άστοχα για δύο. Προσπάθεια του Κεραυνού. Εδώ φτάνει η μπάλα, αλλά η Παφίτη θα στοχίσει. Και η Τόλιακ τώρα θα κάνει αυτή τη φορά το coast to coast. Θα κάνει το 0-9 φτάνοντας ίδια τους 5 πόντους και θα ζητήσει time out ο κύριος Ζάριτς. Πάμε στις διαφημίσεις. Επιστρέψαμε στο κλεισό του Στροβόλου, ο Άρης προηγείται με 9-0 του Κεραυνού σε αυτά τα πρώτα λεπτά, παίζοντας πιο σωστό παιχνίδι από τις παίκτριες της ομάδας Λεμεσού. Είναι πιο εύστοχες, βρίσκουν πιο εύκολα καινούς διαδρόμους, ενώ και αμυντικά τα έχουν πάει πάρα πολύ καλά. Αντίθετα, η ομάδα του κυρίου Ζάριτς, ο Κεραυνός δηλαδή, έχει αρκετά πράγματα να διορθώσει για να επιστρέψει στο παιχνίδι, καθώς έχει μείνει για σχεδόν 5 λεπτά παρά 12 δευτερόλεπτα χωρίς πόντο η ομάδα του Κεραυνού, κάτι που δεν μας έχει συνηθίσει η αλήθεια στην πορεία του στην πρώτη φάση, στον πρώτο όμιλο, εκεί όπου τερμάτισε αίτητο στα 9 παιχνίδια που έδωσε. Παιχνίδι που συνεχίζεται. Μπάλα χαμηλά στην Μομτζιάν, άστοχη η προσπάθειά της να βρει την Τορναρίτη, η οποία πέρασε αλλαγή. Οδυσσέος κατεβάζει, κοντά της η Κοντού, πετάει στην Στυλιανού, αυτή έχασε τελικά. Κοντού προσπαθεί να βγάλει τον Κεραυνό μπροστά και τα καταφέρνει. Τορναρίτη παλεύει εκεί για την μπάλα. Το Βελάκι δείχνει Άρη. Η μάχη εκεί με την Οδυσσέως. Αλλαγή και για τον Άρη, θα βγει εκτός της Στυλιανού. Στη θέση της μπήκε η Χαριλάου. Παναφορά με την Οδυσσέως να κατεβάζει. Σφεύγει μπάλα, τρέχει να εκμεταλλευτεί Κυριάκου και θα το κάνει. Διεκδικεί την μπάλα. Τζάμπολ σφυρίζει ο διαιτητής. Το Βελάκι δείχνει Κεραυνό. Έτσι η μπάλα επιστρέφει στην ομάδα του Στροβόλου. Παφίτη, Μομτζιάν. Παφίτη ξανά, θα κάνει το drive. Καλάθι και φάουλ, όχι, θα πάρει μόνο το φάουλ. Θα έχει δύο βολές η Παναγιώτα Κυριάκου.
Να δούμε αν ο Κεραυνός εδώ θα πετύχει τους πρώτους του πόντους. Το κάνει η Κυριάκου με την πρώτη βολή. 1-9. Θα χάσει όμως τη δεύτερη. Το rebound το μάζεψε στο κράτος. Τορλιάκ coast to coast ξανά. Και νέο καλάθι. Πολύ καλή παίκτρια η Μεζρά Τορλιάκ. Θα κάνει το 1-11. Διαφορά 10 πόντων για την ομάδα του Άρη. Κοντού στην Κυριάκου. Παφίτη. Ξανά η Κυριάκου θα προσπαθήσει να μπει μέσα. Καλή προσπάθειά της. Η μπάλα θα καταλήξει στο καλάθι. Τρίτος πόντος για την Παναγιώτα Κυριάκου. 3-11. Μειώνει ο Κεραυνός που σε αυτή τη φάση τουλάχιστον φάνηκε να βρίσκει διάδρομο προς το καλάθι. Οδυσσέως. Εδώ θα μπει και έκλεισε σωστά βήματα. Πολύ σωστά έκλεισε εκεί. Αν πρόλαβα καλά να δω, ήταν η Στυλιανού αυτή που μπήκε μπροστά στην Οδυσσέως. Συγγνώμη, διορθώνω, η Τορναρίτη ήταν αυτή που μπήκε μπροστά στην Οδυσσέως και την ανάγκασε να κάνει το λάθος. Εδώ προσπαθεί να σκοράρει κιόλας η Τορναρίτη, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Οδυσσέως αργά αργά, πλησιάζουμε στο τελευταίο τρίλεπτο του πρώτου δεκαλέπτου. Χατζή Ανδρέου, εδώ ξανά, κάνει ένα βηματάκι προς τα πίσω, σουτάρει άστοχα, rebound από την Τορναρίτη, Παφίτη κατεβάζει, Κυριάκου, είναι πάνω της η Χατζή Ανδρέου, μπαίνει, δεύτερη φορά που βρίσκει διάδρομο εδώ η Παφίτη, αλλά αυτή η φορά θα ήταν άστοχη. Είναι άστοχη και κάποιο λόγο σφίριξε η χόρτα χωρίς νόημα, σταματήσαν κάποιες παίκτριες, ξαφιαστήκαμε και εμείς. Η Τόλιακ πάντως εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία και έβαλε το καλάθι. 3-13, διαφορά ξανά στους 10. Τορναρίτη, Τόλιακ παίρνει το rebound. Μάλιστα το πέμπτο της και εδώ αντιαθλητικό φάουλ πάνω στην Τόλιακ. Δύο βολές και η μπάλα θα είναι στα χέρια των παικτριών του Άρη. Η αλλαγή για το ομάδα Λεμεσού με τη Στυλιανού να επιστρέφει στη θέση της Χαριλάου. Και πάμε για τις βολές της Τόλιακ. Μέσα η πρώτη, θα τους 10 πόντους. 3-14 το σκορ και ακόμα μία βολή για τη Μεζρά Τορλιάκ, η οποία κάνει εξαιρετικό παιχνίδι, 10 πόντους, 5 rebound και η μπάλα θα παραμείνει στα χέρια των παικτριών του Άρη με τη Χατζή Ανδρέου να επαναφέρει στην Οδυσσέως. Οδυσσέως κλείνεται, ψάχνει τώρα λύση, θα βρει την Σοκράτους. Θα κάνει το drive, θα κλέψει προς στιγμή η ομάδα του Κεραυνού, όμως η Στυλιανού είναι εκεί, διεκδικεί και τελικά κάνει βήματα αφού κλείστηκε από την Κυριάκου στο baseline. Παφίτη, περνάει ωραία η πάσα, η χαμηλά όμως, η συνέχεια η χαμηλή πάσα ήταν πολύ πιο χαμηλή από την Κοντού στην Τορναρίτη, στην Μομπτζιάν. Τα πιο χαμηλή από ό,τι θα την περίμενε η παίκτρια του Κεραυνού. Έτσι της έφυγε πάνω από τα χέρια. Εδώ μάχη για την μπάλα, να δούμε τζάπολο. Ο διαιτητής, το βελάκι δείχνει Κεραυνό. Λέει Άρη, το βελάκι. Άρα Τορλιάκ θα πάει να επαναφέρει. Εκεί ο κύριος Κωνσταντίνου λέει κάτι στις παικτριές του. 1-30 για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου.
Ο Οδυσσέος πάει να βγει από τα screen, θα βγει τελικά η Χατζιανδρέου. Το Λιάκ ζητά μπάλα, θα την πάρει τώρα. Σουτάρει για τρεις. Μπάλα μπαίνει και βγαίνει. Καλή προσπάθεια της Τολιά και Κυριάκου πάζει το rebound. Παφίτη καταφέρνει και βρίσκει την Κυριάκου. Παφίτη ξανά σουτάρει για δύο, άστοχα. Το rebound από την Οδυσσέως. Θυσιάζουμε στο τελευταίο λεπτό του πρώτου δεκαλέπτου. Double team εδώ πάνω στην Οδυσσέως. Ψάχνει στήριγμα και το βρίσκει στην Χατζιανδρέου. Παίξαν καλά εδώ το double team οι παίκτες του Κεραυνού, όμως ο Άρης βρήκε τον τρόπο και πέρασε εδώ το λάθος. Δεν θα είναι καλό το τελείωμα της Σοκράτους και στη συνέχεια φάουλ της Κυριάκου, κέρδισε η Κυριάκου. Μετά το rebound που μάζεψε πήγε να φύγει στον ενδιασμό, πήρε το φάουλ. Θα επαναφέρει 40 δευτερόλεπτα για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου και εδώ θα κάνει βήματα η Κοντού. Έχει ζητήσει time out η ομάδα του Άρη. Να πάμε στη διαφημίση. Ένας άντρας μπορεί να αντέξει τα πάντα. Γιατί όμως με ένα αποτελεσματικό αποσμητικό πρέπει να υποφέρει. Νέο αποσμητικό Nivea Men Protect and Care. 48 ώρες προστασία χωρίς ερεθισμούς και άου. Άντρες, αυτό είναι το αποσμητικό σας. Nivea Men, επίσημος χορηγός της Real Madrid. Κάθε μέρα ξεκινάει με εσένα. Έχουμε επιστρέψει στο κλειστό του Στροβόλου. Ο Άρης προηγείται του Κεραυνού με 14-3. Σε ένα παιχνίδι, να επαναλάβω ότι είναι στα πλαίσια της πρώτης αγωνιστικής της επίλεκτης κατηγορίας των γυναικών κάτω των 16. Η ομάδα της Λεμεσού έχει ξεκινήσει πολύ καλύτερα σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο. Έχει πάρει την διαφορά των 11 πόντων από σχετικά νωρίς και την έχει κρατήσει μέχρι τώρα. Έχει περιορίσει την ομάδα του Κεραυνού στους μόλις 3 πόντους και αυτό ήταν ένα από τα στοιχεία που δεν αρέσει καθόλου στον κύριο Ζάριτς, ο οποίος κατά το time out που τη διάρκεια του time out εκτευρισμένος από την απόδοση των παιχνιών του πέταξε το πινακάκι του στο έδαφος. Βέβαια σε αυτές τις ηλικίες πρέπει να είσαι σαν προπονητής και κάπως προσεκτικός στις αντιδράσεις σου. Ο κύριος Ζάριτς το ξέρει αυτό, ήταν το μόνο που έκανε όσον αφορά τη συμπεριφορά του δηλαδή. Από εκεί και πέρα μίλησε σε ήρεμο τόνο στις παικριές του προσπαθώντας να τους δώσει τις κατάλληλες οδηγίες για τη συνέχεια του αγώνα. Εδώ η Οδυσσέως κέρδισε ένα φάουλ. Η Τόρδιακ έχει πάει για την επαναφορά, η οποία θα γίνει προς την Χατζιανδρέου. Κρατάει λίγο μπαλά αυτή, τώρα θα περάσει προς τα μέσα, βρήκε το διάδρομο, το σούτ της ήταν κοντό όμως. Η Κυριάκου μάζεψε το τέταρτο της rebound, αν τα μετράω σωστά. Και θα χάσει την μπάλα από τα χέρια, λάθος από την Παναγιώτα Κυριάκου. Μπορώ να πω ότι οι παίκτες του Κεραυνού εμφανίζονται και κάπως αγχωμένες για το σημερινό παιχνίδι. Ίσως το γεγονός ότι γνωρίζουν ότι έχουν ένα πολύ καλό αντίπαλο. Εδώ για να δούμε. Άστοχο το σούτ στο Λιάκ. Έλεγα λοιπόν ότι ίσως το γεγονός του γνωρίζω ότι έχουν πολύ καλό αντίπαλο απέναντί τους να τους έχει φέρει ένα μικρό άγχος. Πάμε στις διαφημίσεις καθώς το πρώτο δεκάλεπτο τελείωσε και να επιστρέψουμε σε λίγο. Ελάτε ρε παιδιά να ρίξουμε καμιά ιδέα. Εμένα πάντως δεν πίνει σουβλιές στο στομάχι μου από την πείνα. Μήπως να συνεχίζαμε τη συζήτηση γύρω από καμιά φουκού. Φουκού. Αυτό είναι. Θα φτιάξουμε την πρώτη τηλεκατευθυνόμενη φουκού. Και το φουκού app. Θα μπαίνει στο app και θα σου λέει από τι κρέας να διαλέξεις.
Συντεταγμένες που θα ψήσεις το καλύτερο σουβλάκι μέχρι και remote control για να κάνει αέρα. Αυτή θα ψήνει και εσύ θα τρως. Και, κεφάλαιο. Άμα κερδίσουμε τον Τζόκερ. Τζόκερ παίξαμε. Τζόκερ, το πες. Το παίξες. Ένας άντρας μπορεί να αντέξει τα πάντα. Γιατί όμως με ένα αποτελεσματικό αποσμητικό πρέπει να υποφέρει. Νέο αποσμητικό Nivea Men Protect and Care. 48 ώρες προστασία χωρίς ερεθισμούς και άου. Άντρες, αυτό είναι το αποσμητικό σας. Nivea Men, επίσημος χορηγός της Real Madrid. Κάθε μέρα ξεκινάει με εσένα. Έχουμε επιστρέψει στο κλειστό του Στροβόλου. Ο Κεραυνός είναι πίσω στο σκορ από το αντίπαλο τον Άρη, 3-14. Έχει αρκετά πράγματα να διορθώσει ο κύριος Ζάριτς, ενώ αντίθετα ο κύριος Κωνσταντίνου πρέπει να είναι αρκετά ικανοποιημένος από την εμφάνιση των παιχριών του μέχρι στιγμής. Τρεις παίκτες έχουν πετύχει όλους τους πόντους της αναμέτρησης. Από πλευράς Κεραυνού η Παναγιώτα Κυριάκου έχει πετύχει και τους τρεις. Από πλευράς Άρη η Μέζρα Τορλιάκ και έχει 10 και η Λιάρια Οδυσσέως έχει 4. Παναφορά από την Παφίτη ξεκινάει το δεύτερο δεκάλεπτο που θα μας οδηγήσει και στο ημίχρονο της αναμέτρησης. Μομτζιάν. Πάλα στην Κυριάκου. Ο Μπτζιάν ξανά. Θα μπει προς τα μέσα. Ωραίο reverse shoot και η Κάλα Μπτζιάν θα κάνει το 5-14 πετυχαίνοντας και το πρώτο της καλάθι. Βλέπουμε και την πίεση του Κεραυνού σε όλο το γήπεδο. Το shoot από τη γωνία δεν ήταν καλό από την Σοκράτους. Ο Κεραυνός εμφανίζεται εμφανώς πιο εψυχωμένος στην έναρξη του δευτέρου δεκαλέπτου και είδαμε την Κοντού να πετυχαίνει και αυτή το πρώτο της καλάθι. Εδώ βήματα από την πίεση των παιχνιών του Κεραυνού θα γίνει λάθος από τον Άρη. Που έχει, ο Κεραυνός έχει μειώσει ήδη στους 7 με αυτό το γρήγορο 4-0. Κυριάκου. Πάλα αυτά στη Μομτζιάν. Θα κλέψει η Τορλιάκ η οποία θα φύγει στο εφτιασμό και θα κάνει το 7-16. Εδώ το καλάθι αυτό είναι πολύ σημαντικό για τον Άρη καθώς επαναφέρει μια σχετική ψυχραιμία στην ομάδα εκεί που ο Κεραυνός μπήκε φουριόζος στο δεύτερο δεκάλεπτο. Άστοχη η προσπάθεια της Κυριάκου, που οποία όμως πήρε το επιθετικό rebound. Κοντού. Ξανά η Κυριάκου, σκρίνα από την Κοντού, σούτ από το ύψος βολών, εύστοχο από την Παναγιώτα Κυριάκου, που φτάνει τους 5 πόντους και μειώνει σε 9-16. Πέρασε η μπάλα προς την Χατζιανδρέου, αυτή βρίσκει την Τολιάκ που σουτάρει για 3, άστοχο. Επιθετικό rebound όμως. Και τώρα η Τολιάκ κλείνεται, θα δώσει στη Στυλιανού, αυτή φτάνει στη γωνία, σουτάρει και ευστοχή. Μπαίνει και η Στυλιανού στον πίνακα των σκόρερ, 9-18. Κοντού. Παφίτη. Εδώ κλέψιμο. Φεύγει το Ρολιάκ στον ευθυδιασμό. Δεύτερη φορά. Αλλά αυτή τη φορά θα είναι άστοχη. Ήρθε όμως η Χατζιανδρέου. Έχασε όμως την μπάλα στην πορεία. Παφίτη. Κοντού.
Τορναρίτη στη γωνία, θα βγάλει στην Παφίτη. Κοντού για δύο, εύστοχη. 11-18. Κοντού αρχίζει και προσθέτει πόντους. Ήταν τους τέσσερις η Νικολέτα Κοντού. Αυτό το εξαιρετικό σουτ. Έχουμε και αλλαγή. Με την Τορναρίτη να πάει στον πάγκο. Τορδιάκ αφήνει την μπάλα στο καλάθι αλλά άστοχα. Το rebound από την Μομτζιάν. Εδώ σταμάτησε η Κοντού. Σουτ από τη Μομτζιάν άστοχο. Rebound από την Τορδιάκ. Θέλει να φύγει ξανά στο φυδιασμό. Θα αφήσει στη Χατζιανδρέου. Αυτή προσπάθησε να ξαναβρει την Τολιάκ. Είχε προλάβει, είχαν επιστρέψει οι παίχτριες του Κεραυνού και διώξαν την μπάλα. Η Τολιάκ, η οποία βρίσκεται στο έδαφος, ζητάνε την βοήθεια του γιατρού, του γηπέδου, οι διαιτητές. Μικρή διακοπή στην αναμέτρηση. 11-18 το σκορ, με τον Κεραυνό να παρουσιάζεται σίγουρα πιο βελτιωμένο σε σχέση με το πρώτο δεκάλεπτο, όμως και ο Άρης δεν έχει επιτρέψει να μειωθεί πολύ διαφορά από τους 11 που έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο. Είμαστε στους 7 τώρα. Παφίτη. Τολιάκ, όπως είναι φυσιολογικό, έκατσε στον πάγκο για να επανέλθει. Εδώ το καλάθι από την Κυριάκου, θα μειώσει σε 13-18. Και γίνεται τελικά το λάθος, όχι, η μπάλα είναι για τον Άρη. Τολιάκ επιστρέφει τώρα. Δεν έχει κάτι η παίκτρια του Άρη, κάτι σοβαρό. Η Οδυσσέως υπάρχει σφύριγμα. Να διορθωθεί ο χρόνος στο χρονόμετρο που θα πάει στα 15 δευτερόλεπτα. Κατοχή στις παίκτες του Άρη με τη Χατζή Ανδρέου. Διαμαρτυρίες από τον κύριο Ζάριτς για 8 δευτερόλεπτα από ό,τι κατάλαβα. Τώρα 5 δευτερόλεπτα για την επαναφορά. Λάθος από την Χατζή Ανδρέου. Επαναφορά από την Κυριάκου. Παφίτη. Περνάει η Παφίτη. Κυριάκου, η οποία θέλει να βρει διάδρομο, θα βγάλει ωραία στη Μομτζιάν, σουτάρει για δύο αυτή αστοχή. Rebound από την Τορλιάκ, η οποία όποτε παίρνει το rebound κάνει αυτό το coast to coast και θα φτάσει στο αντίπαλο καλάθι. 13-20 από την Τορλιάκ, η οποία φτάνει τους 14 πόντους. 14 από τους 20 πόντους η Τορλιάκ. Για να δούμε εδώ την Μομτζιάν. Παφίτη. Έρχεται και παίρνει Κυριάκου. Πέρασε με φάουλ, όμως θα κερδίσει από την Οδυσσέως. Φωνές από τον κύριο Ζάριτς. Μιλάει και ο κύριος Κωνσταντίνου της παικτηρίας από την άλλη πλευρά. Για να δούμε την Κοντού τώρα. Πετάει απέναντι η Παφίτη στην Κυριάκου που θα σουτάρει για τρεις. Άστοχα, με τη λήξη του χρόνου. Επιθετικό rebound όμως από τη Μομτζιάν. Παφίτη τώρα η μπάλα στη γωνία. Κοντού σουτάρει άστοχα. Για να δούμε το rebound. Έχει πέσει στο έδαφος και τα καταφέρνει ο Οδυσσέως.
κρατήσει την μπάλα για την ομάδα του Άρη. 4 και 49 για το τέλος του δεύτερου δεκαλέπτου. Ντολιάκ βγάζει στη γωνία, σούτ για 2 από εκεί, εύστοχο από την Σοκράτους. Βάζει και αυτή το πρώτο της καλάθι, 13-22. Η Όλκα Σοκράτους, εξαιρετικό σούτ από τη γωνία. Από την πολύ καλή ενέργεια της Τολιάκ, η οποία έβγαλε και την ασίστ. Μομτζιάν. Παφίτη. Ψάχνει στήριγμα. Θα βρει την Κυριάκου. Φάουλ από την Χατζή Ανδρέου. Δεύτερο ομαδικό για τις παίκτες του Άρη. Κανένα ακόμα κεραυνός σε αυτό το δεύτερο δεκάλεπτο. Παφίτη θα κλέψει το Ρλιάκ και ακόμα μια φορά θα βρεθεί στο αντίπαλο, κάτω από το αντίπαλο καλάθι. Θα φτάσει τους 16 πόντους και θα κάνει το 13-24. Κυριάκου. Στη γωνία η Παφίτη σουτάρει για 2 άστοχα. Rebound, δεν θα καταφέρει να το μαζέψει εκεί η Τρίφωνος. Κατοχή για τον Άρη. Το Ρλιάκ με την Κυριάκο να την πιέζει αυτή τη φορά. Πέφτει σε ένα double team. Δεν έγινε το λάθος από τους παίκτες του Άρη. Οδυσσέος. Στη Λιανού. Ξανά στην Οδυσσέος. Βγαίνει και κλέβει η Κυριάκου, η οποία όμως θα πετάξει την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Αλλαγή για τον κεραυνό με την Τρίφωνος να πηγαίνει στον πάγκο. Ενώ time out ζητάει τώρα η ομάδα του Άρη στη θέση της Τρίφωνος. Έχει περάσει Γεωργίου. Πάμε στη διαφημίση. Ελάτε ρε παιδιά να ρίξουμε καμιά ιδέα. Εμένα πάντως δεν σου βγαίνει στο στομάχι μου από την πείνα. Μήπως να συνεχίζαμε τη συζήτηση γύρω από καμιά φουκού. Φουκού. Αυτό είναι. Θα φτιάξουμε την πρώτη τηλεκατευθυνόμενη φουκού. Και το φουκού app. Θα μπαίνει στο app και θα σου λέει από τι χρειάζεται να διαλέξει. Συντεταγμένες που θα ψήσει το καλύτερο σουβλάκι μέχρι και remote control για να κάνει αέρα. Αυτή θα ψήνει και εσύ θα τρως. Και κεφάλαιο. Άμα κερδίσουμε τον Τζόκερ. Τζόκερ παίξαμε. Τζόκερ, το πες, το παίξες. Επιστροφή στο κλειστό του Στροβόλου. Κεραυνός 13, Άρης Λεμεσού 24. Ένα πολύ καλό παιχνίδι για την ομάδα της Λεμεσού. Ειδικά στο πρώτο δεκάλεπτο όταν προηγήθηκε με 14-3. Στη συνέχεια ο κεραυνός άρχισε να βελτιώνει την εικόνα του. Ο Άρης όμως κατοθώνει και κρατάει τη διαφορά εκεί κοντά στους 10 πόντους. Παναφορά από την Οδυσσέως. Να δούμε ποια θα είναι η επιλογή της. Θα βρει την Σοκράτους. Πάλα χτύπησε στα πόδια της Παφίτη, πέρασε εκτός. Ο Άρης έχει μόλις 2 δευτερόλεπτα για να ολοκληρώσει την επίθεση του. Για να δούμε ποια θα είναι η επιλογή. Ένα γρήγορο σουτ. Στυλιανού άργησε. Τέλος χρόνου. Είχε το χρόνο εκεί η Στυλιανού να σηκωθεί να σουτάρει. Εδώ κλέβουνε. Όχι, τελικά πάλα καταλήγει στα χέρια της Παφίτη. Σταμάτησε την τρίπλα και βρίσκει την Γεωργίου. Εδώ θα χάσει η Γεωργίου από τις Τολιάκ και Οδυσσέως. Η Τολιάκ περνάει την μπάλα κάτω από τα πόδια της Παφίτη. Μπάλα στη γωνία σε μια επανάληψη της φάσης στη Σοκράτους που είχαμε δει νωρίτερα. Και την προηγούμενη φορά είχε ευστοχήσει η Σοκράτους από εκεί. Τώρα δεν έκανε το ίδιο. Κυριάκου. Η Μομτζιάν θα πάρει φάουλ για 2 βολές. Δύο βολές λοιπόν για την Κάρλα Μομτζιάν. Έχει βάλει 2 πόντους στο παιχνίδι.
θα βάλει τον τίτλο της, κάνοντας το 14-24. Και η δεύτερη βολή θα είναι άστοχη, rebound από την Τορλιάκ. Πετάει γρήγορα στην Χατζιανδρέου, αυτή βρίσκει ωραία χαμηλά την Στυλιανού, αλλά αυτή δίστασε, έδωσε στην Τορλιάκ που αστόχησε. Το rebound το μάλλον στην Παφίτη, όχι τώρα είναι η Παφίτη. Ποντού δεν μπόρεσε να περάσει, η Κυγιάκου για τρεις, άστοχα, επιθετικό rebound από την Γεωργίου και στη συνέχεια φάουλ πάνω στην Κυριάκου από την Χατζιανδρέου, όχι, λάθος του κεραυνού ήτανε. Το Λιάκ θα δώσει στην Χατζιανδρέου, την πετάει απέναντι γρήγορα η μπάσα και ο Οδυσσέος για τρεις άστοχα. Κάνε καλό το γύρισμα της μπάλας από τον Άρη. Το τελικό σύντης Οδυσσέος δεν κατέληξε στο δικτάκι. Παραμένει το 14-24, έχουμε πει στο τελευταίο δίλεπτο για το ημίχρονο της αναμέτρησης. Παφίτη, Ποντού, βρίσκει χαμηλά την Γεωργίου, προσπαθεί, δεύτερη προσπάθεια με το επιθετικό rebound, θα βγάλει τελικά έξω. Ποντού για δύο άστοχα. Τολιάκ. Οδυσσέος μπαίνει προς τα μέσα, παίρνει το φάουλ, δεν έβαλε και το καλάθι. Χοροπηδάει ο κύριος Κωνσταντίνου. Θα ήθελε αυτό το καλάθι και φάουλ. Τελικά μόνο το φάουλ, δύο βολές για την Φλιάρα Οδυσσέος. Θα βάλει την πρώτη. Η Οδυσσέος φτάει τους 5. 14-25 το σκορ. Η δεύτερη δεν θα έχει την ίδια κατάληξη. Το rebound από την Κυριάκου. Γρήγορα ο κεραυνός. 1 και 10 για το τέλος. Πετάχτηκε εκεί και έδιωξε η Οδυσσέος. Time out για τον κεραυνό. Πάμε σε διαφημίσεις. Σε πρώτο πλάνο τον πάγκο του Άρη, ο οποίος προηγείται με 25-14 εδώ στο κλειστό του Στροβόλου του Κεραυνού. Το ντέρμπι θα λέγαμε της πρώτης αγωνιστικής ανάμεσα στις δύο ομάδες, τις δύο ομάδες που ήταν πρωτοπόρες στους δύο ομίλους της πρώτης φάσης, αναμετρώνται τώρα στην επίλεκτη κατηγορία. Time-out που έχει τελειώσει, οι διαιτητές καλούν τις δύο ομάδες να περάσουν στο παρκέ. Ο κύριος Ζάριτς, ο οποίος συνεχίζει να μην είναι ικανοποιημένος από την απόδοση του κεραυνού, των παιχτριών του, αλλά σίγουρα έχουν βελτιώσει την εικόνα σε σχέση με το πρώτο δεκάλεπτο, όμως ακόμα χρήζει αρκετής βελτίωσης και στο αμυντικό κομμάτι. 25 πόντι που έχει δεχτεί η ομάδα του Κεραυνού είναι αρκετή. Εδώ πήρε το ψηφιακό rebound η Κυριάκου, σουτάρει για 3 και ευστοχή και το πρώτο τρίποντο του αγώνα αυτό. Η Κυριάκου φτάνει στους 10, 17-25, 52 δευτερόλεπτα για το τέλος του ημιχρόνου. Το Ριάκ περνά, κάνει λάθος πάσα όμως. Τρέχουν οι παίκτες του Κεραυνού,
με την Γεωργίου να βρίσκει την Κοντού, αυτή θα βγει προς τα έξω, σταματάει η Παφίτη, Γεωργίου ξανά. Κυριάκου, θα βρει το διάδρομο Κυριάκου, φάουλ από την Τορνιάκ, ποιο είναι το δεύτερο της. Και η Παναγιώτα Κυριάκου θα πάει στη γραμμή των βολών. Έβαλε το τρίποντο προηγουμένως η Κυριάκου που μείωσε σε 17-25. Θα χάσετε όμως την πρώτη βολή, είχε την ευκαιρία να κάνει ένα έμεσο 5-0, να δούμε τουλάχιστον αν θα το κάνει 4-0. Χειροκροτείται από τον κόσμο, τους γονείς κυρίως που βρίσκονται εδώ στο κλειστό του Στροβόλου. Θα βάλει τη δεύτερη, 18-25, με την Κυριάκου να φτάνει τους 11. 4 εκ των οποίων συνεχόμενοι σε αυτό το τελευταίο λεπτό, 13 δευτερόλεπτα για το τέλος. Ο Οδυσσέος περιμένει, η πάσα πέρασε τελικά, σουτ με την σχεδόν λήξη από την Χατζιανδρέου, όχι, πρόλαβε η Τόρνια και θα κάνει ακόμα μια προσπάθεια, άστοχη και αυτή, τέλος του πρώτου ημιχρόνου, 18-25 η ομάδα του Άρη είναι μπροστά στο σκορ σε ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Πάμε σε break και να επιστρέψουμε για το δεύτερο ημίχρονο.
Έχουμε επιστρέψει στο κλεισό του Στροβόλου. Σε πολύ λίγο θα ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης ανάμεσα στον Κεραυνό και τον Άρη Λεμεσού για την επιλεκτή κατηγορία των γυναικών κάτω των 16. Ένα παιχνίδι που σας φέρνει ο Alpha Sports TV σε συνεργασία με την Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρησης. Να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί αυτό το παιχνίδι με την ομάδα του Άρη να έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά στο πρώτο ημίχρονο και κυρίως στο πρώτο δεκάλεπτο, αλλά και η αντίδρασή του συνέχεια όταν ο Κεραυνός ανέβασε την απόδοσή του ήταν εξαιρετική. Κατόρθωσε και κράτησε αυτή την μικρή διαφορά που πήρε από το πρώτο δεκάλεπτο και εξακολουθεί να είναι μπροστά στο σκορ, αν και ο Κεραυνός έκλεισε την διαφορά από τους 11 πόντους που ήταν περίπου στα μισά του δευτέρου δεκαλέπτου, ήταν 13-24 στο σημείο εκείνο, το έφτασε στο 18-25 και διεκδικεί, δεν έχει μείνει εκτός παιχνίδι δηλαδή, διεκδικεί την νίκη και η ομάδα του Στροβόλου. Είναι η πρώτη αγωνιστική της επιλεκτής κατηγορίας και έχει πολύ σημασία και για τις δύο ομάδες να ξεκινήσουν με νίκη, πόσο μάλιστα σε ένα ντέρμπι σαν και αυτό. Και το λέω ντέρμπι, καθώς οι δύο ομάδες, επαναλαμβάνω για όσους δεν μας έχουν ακούσει από την αρχή της μετάδοσης, τόσο ο Κεραυνός όσο και ο Άρης τελείωσαν ως πρώτοι στην πρώτη φάση των ομίλων. Στο πρώτο όμιλο ο Κεραυνός ήταν πρώτος και αίτητος με 9 νίκες και σε 9 παιχνίδια. Από την άλλη, ο Άρης Λεμεσού στον δεύτερο όμιλο ήταν πρώτος με 9 νίκες και μία ήττα σε 10 παιχνίδια. Οι δύο ομάδες είναι στους πάγκους και τώρα η ομάδα του Άρη θα μπει στο παρκέ για το δεύτερο ημίχρονο. Η Τωρλιάκ, η Σοκράτους, η Χατζιανδρέου, η Οδυσσέος και η Αστυλιανού είναι οι πέντε που θα ξεκινήσουν για την ομάδα του κυρίου Κωνσταντίνου. Από την άλλη, η Κοντού, η Κυριάκου, η Παφίτη, η Τρίφωνος και η Μομτζιάν, οι πέντε που ξεκινάνε από πλευράς κυρίου Ζάριτς. Εδώ η Κοντού. Στην Κυριάκου, ξανά η Κοντού, παίρνει το drive, σηκώνεται σουτάρι αστοχή, το rebound από την Στυλιανού. Και τώρα ο Οδυσσέος θα οργανώσει την επίθεση, την πρώτη επίθεση του Άρη στο δεύτερο ημίχρονο. Το Λιάκ θα, από την εσωτερική θα σουτάρει, θα ευστοχίσει, έχει χτυπήσει η παίκτρια του Άρη. Σηκώνεται όμως, δεν φαίνεται να έχει κάτι, φτάνει τους 18 πόντους με αυτό το καλάθι και κάνει το 18-27. Κοντού. Μπάλα είναι στην Κυριάκου. Ξανά η Κοντού. 4 δευτερόλεπτα για τον Κεραυνό, 2 τώρα. Δεν πρόλαβε η Παφίτη να κάνει την κίνησή της, λάθος από τις παίκτριες του Κεραυνού. Εξαιρετική άμυνα για ακόμα μια φορά από τον Άρη. Οδυσσέος. Σταμάτησε τρίπλα η Οδυσσέος, πρέπει να δώσει πάσα, ήταν λάθος προς την Τολιάκ. Και 45 για το τέλος της τρίτης περίοδου. Κοντού. Κυριάκου. Σταμάτησε την τρίπλα, θα βρει την Μομτζιάν. Ξανά η Κυριάκου. 8 δευτερόλεπτα για τον Κεραυνό. Μομτζιάν πετάει την μπάλα έξω. Η Κοντού σουτάρει άστοχα με τη λήξη του χρόνου. Ακόμα μια καλή άμυνα από τον Άρη που φεύγει σε ευθυασμό με την Τολιάκ. Θα στοχίσει όμως, θετικό rebound από τη Χατζιανδρέου.
για τρεις η Οδυσσέως άστοχη. Ριμπάω τώρα από την Κυριάκου. Σούτ από τη γωνία για δύο άστοχη η Τρίφωνος. Το Λιάκ ακούει τον προπονητή της που λέει ήρεμα. Σταματάει τον ευθυνδιασμό και τώρα η Οδυσσέως θα πάρει τον διάδρομο και θα στοχίσει. 18-29, να λοιπόν με ένα 4-0 η ομάδα του Άρη ανοίγει τη διαφορά ξανά στους 11 πόντους. Κυριάκου, να βλέπετε τον προπονητή του Άρη, είναι σαν να παίζει ο ίδιος άμυνα. Πάντως η Κυριάκου Πόρες έβαλε το καλάθι, πήρε και το φάουλ. 20-29 και μια συμπληρωματική βολή για την Κυριάκου που φτάνει τους 13 πόντους. Και μια συμπληρωματική βολή για την Παναγιώτα Κυριάκου. Θα βάλει και τη βολή. 21-29 με αυτό το έμεσο τρίποντο η Κυριάκου, ενώ στη συνέχεια θα γίνει λάθος από τις παίκτηρες του Άρη. Η Κυριάκου φτάνει στους 14 πόντους. Παφίτη στην Κυριάκου. Η Κυριάκου θα μπει προς τα μέσα, χάνει όμως κατοχή για τον Άρη. Έχασε τον τέλειο της μπάλας η Κυριάκου. Έφυγε αυτή εκτός. Οδυσσέως με την Κοντού κοντά της. Οδυσσέως στη γωνία. Σούτ για δύο άστοχο από την Χατζιανδρέου. Επιθετικό rebound όμως και καλάθι από τον Ιντολιάκ που θα φτάσει τους 20 πόντους παρακαλώ. 21-31. Παραλίγο να γίνει και το λάθος από τις παίκτες του Κεραυνού. Κοντού κατορθώνει και περνάει στο δεύτερο μισό. Ωραία, υπάρχει μια ανισορροπία στην άμυνα του Άρη, δεν την εκμεταλλεύτηκε ο Κεραυνός. Παφίτη πέρασε την Τολιάκ. Το σούτ από τη γωνία άστοχο όμως από την Τρίφωνος. Υπάρχει διακοπή του αγώνα καθώς η Τολιάκ είναι ξανά στο έδαφος. Τώρα σηκώνεται, δεν έχει κάτι η παίκτρια του Άρη. Πρώτη σκόρερ με 20 πόντους της αναμέτρησης, έχει και 9 rebound αν τα μετράω καλά. Εδώ η Τολιάκ πετάει απέναντι, κόβεται κάτω στη Λιανού από την Μομψιάν. Οδυσσέως, δυνατό το σούτ της. Η Παφίτη θέλει να φύγει στο διάδρομο, κάνει λάθος. Τολιάκ θα τελειώσει μόνη της τη φάση, ενώ είχε δίπλα της την επιλογή της Λιανού. Κακή απόφαση να το πάρει μόνη της. Στη συνέχεια η Κυριάκου θα μειώσει σε 23-31, φτάνοντας στους 16. Το Λιάκ πετάει απέναντι στην Χατζιανδρέου. Αυτή δίνει στη Σοκράτους. Τώρα η Στυλιανού. Σοκράτους ξανά σουτάρει από μακριά άστοχα. Επιθετικό rebound από τον Οδυσσέως που θα ευστοχίσει. 23-33 η διαφορά δεν λέει να πέσει κάτω από τους 10 για τον Κεραυνό. Ο Άρης κάνει, είπαμε και προηγουμένως, εξαιρετική δουλειά. Έχει μείνει στο έδαφος η Παφίτη και γι' αυτό υπάρχει αυτή η μικρή διακοπή. Η Παφίτη η οποία κρατάει το δεξιό της αστράγαλο. Ελπίζουμε να μην έχει κάτι. Νεαρή καλαθοσφαιρίστρια του Κεραυνού. Πηγαίνει και ο κύριος Ζάριτς κοντά της.
Και έρχεται και η κυρία Έλεν Αντωνίου, η βοηθός προπονήτρια του Άρη, να έρθει κοντά να δει και αυτή να δώσει ωραίες στιγμές αυτές. Άσχετα με τον τραυματισμό, βλέπετε την υποστήριξη μεταξύ των παραγόντων, των παιχτών, όλων όσων ασχολούνται με την γυναικεία γαλαθόσφαιρα και όχι μόνο. Γνωρίζουν ότι αυτές οι καλαθοσφαιρίστριες δίνουν μεγάλη προσπάθεια για να βρίσκονται εδώ σήμερα, να αγωνίζονται. Σηκώνεται και τα χειροκροτήματα για την Παφίτη, η οποία θα μεταφερθεί στον πάγκο υποβασταζόμενη για να συνεχιστούν οι πρώτες βοήθειες από τον γιατρό του γηπέδου. Ελπίζουμε να μην είναι κάτι σοβαρό και να τη δούμε πολύ γρήγορα να επιστρέψει στο πακέ, ακόμα και σήμερα αν είναι δυνατό. Στη θέση της έχει περάσει η Κατερίνα Τορναρίτη για τη συνέχεια του αγώνα και η Κοντού θα κατεβάσει την μπάλα. Κυριάκου, 5 και 25 για το τέλος της τρίτης περίοδου. Σουτάρι, άστοχα από εκεί η Τρίφωνος. Κάνει αρκετά σουτά άστοχα από εκεί η Αλεξάνδρα Τρίφωνος. Το Λιάκ, η πάσα στην Στυλιανού. Αυτή θα βγάλει έξω σουτ για τρεις με το ταμπλό. Θα είναι εύστοχο το σουτ τριών πόντων της Χατζιανδρέου, που βάζει και το πρώτο της καλάθι. Στην αναμέτρηση 23-36. Κυριάκου θέλει να τελειώσει τη φάση, δεν θα τα καταφέρει. Rebound από την Οδυσσέως. Εδώ τη βλέπετε να κατεβάζει και την μπάλα. Λάθος όμως από την point guard του Άρη. Ναι, αλλαγή με την Τρίφωνος να βγαίνει εκτός. Το κεραυνό στη θέση της Γεωργίου. Έκανε αρκετά άστοχα σουτ η Τρίφωνος, το λέγαμε νωρίτερα, και επέλεξε ο κ. Ζάριτσα να την κρατήσει λίγο εκτός για να συγκεντρωθεί. Εδώ καλάθι από την Τορναρίτη και αυτή το πόδι της καλάθι στο παιχνίδι. 25-36. Κατερίνα Τορναρίτη. Λιάκ, βήματα, προσποίησή της ότι θα πασάρει προς την Στυλιανού, προς την Χατζιανδρέου διορθώνω. Συνέχεια έκανε ένα βηματάκι παραπάνω, σφυρίχθηκε η παράβαση από το διαιτητή. Κυριάκου, Τορναρίτη, Συγκοντού. Ψάχνει διάδρομο, τώρα κλείστηκε, βρίσκει την Κυριάκου που σηκώνεται καστοχή. Θετικό rebound όμως, δεύτερη προσπάθεια, αυτή θα είναι εύστοχη. 27-36, η Κυριάκου φτάνει τους 18 πόντους και λάθος συνέχεια. Εκτός από τον συγκού χώρου Στυλιανού, ναι, πρέπει να είναι Στυλιανού αυτή που έχει μείνει εκεί στην άκρη του πάγκου του Άρη. Ναι, όντως Κωνσταντίνα Στυλιανού. Η επαναφορά της μπάλας δεν ήταν καλή από πλευράς Κεραυνού. Και έχουμε time out, πάμε σε διαφημίσεις. Ελάτε ρε παιδιά να ρίξουμε καμιά ιδέα. Εμένα πάντως δεν μπορεί σου βγει στο στομάχι μου από την πείνα. Μήπως να συνεχίζαμε τη συζήτηση γύρω από καμιά φουκού. Φουκού, αυτό είναι.
Θα φτιάξουμε την πρώτη τηλεκατευθυνόμενη φουκού. Και το φουκού app. Θα μπαίνει στο app και θα σου λέει από τι κρέας να διαλέξει. Συντεταγμένες που θα ψήσεις το καλύτερο σουβλάκι, μέχρι και remote control για να κάνει αέρα. Αυτή θα ψήνει και εσύ θα τρως. Και, κεφάλαιο. Άμα κερδίσουμε τον Τζόκερ. Τζόκερ, παίξαμε. Τζόκερ, το πες. Το παίξες. Έχουμε επιστρέψει στο κλειστό του Στροβόλου. Ο Άρης προηγείται με 36-27 του Κεραυνού. Ο Κεραυνός, ο οποίος με ένα γρήγορο 4-0 έχει κλείσει αυτή την διαφορά κάτω από τους 10, ύστερα από αρκετή ώρα. Ο Άρης, ο οποίος είχε κρατήσει την διαφορά στους 10-23-33 και προηγηθεί σε εκείνο το σημείο. 23-36 αργότερα με το τρίποντο που πέτυχε η Χατζιανδρέου. Κατοχή για τον Κεραυνό, η μπάλα φτάνει στην Κυριάκου. Το σούτ από την γωνία, η μπάλα δεν θα καταλήξει στο διχτάκι. Επιθετικό rebound από την Κυριάκου, όμως το βελάκι δείχνει Άρη στη διεκδίκηση της Κυριάκου με την Τολιάκ. Ενώ παρατηρήσει στον πάγκο του Άρη για ότι στην επόμενη φορά που θα μιλήσουν οι παίκτριες του πάγκου θα δεχτεί τεχνική ποινή. Η ομάδα του Άρη στον πάγκο. Ο Οδυσσέος. Ατζή Ανδρέου. Θα χάσει και θα κάνει και φάουλ στη συνέχεια. Φάουλ πάνω στην Μοντζιάν. Το τρίτο φάουλ της Χατζιανδρέου. Είναι η μοναδική παίκτρια που έχει πρόβλημα με φάουλ. Συνεχίζεται το παιχνίδι με την Κυριάκου. Τον Ναρίτη. Κάνει ωραία προσποίηση, σταματάει όμως την τρίπλα. Ποντού τώρα, θα βγάλει στη Μοντζιάν, αυτή γρήγορα, χαμηλά, άστοχη. Ακόμα μια άστοχη προσπάθεια από εκεί για την ομάδα του Κεραυνού. Εξαιρετικό rebound όπως από την Κυριάκου. 10 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Κεραυνού, θα σουτάρει ο Μοντζιάν για δύο άστοχα. Γεωργίου το εξαιρετικό rebound. Έχει κατασκηνώσει σε αυτή τη φάση η ομάδα του Κεραυνού στο πλευρά του Άρη και η Τορνταρίτη θα κάνει το 29-36, διαφορά πέφτει στους 7. Τέταρτος πόντος η Κατερίνα Τορνταρίτη. Οδυσσέος. Ατζιανδρέου, μπάλα πέρασε χαμηλά, άστοχη η προσπάθεια της Τολιάκ. Το ριμπάο της Κυριάκου φεύγει και γρήγορα μπροστά. Κλείσει η παίκτης του Άρη. Θέλει να τελειώσει η Κυριάκου και θα καταφέρνει. Πολύ ωραίο καλάθι εδώ από την Παναγιώτα Κυριάκου που φτάνει τους 20 πόντους, μειώνει τη διαφορά στους 5 και αναγκάζει τον κύριο Κωνσταντίνου να πάρει τα ημάω. Το άμεσο διαφημίσεις. Επιστρέψαμε στο κλειστό του Στροβόλου, ο Κεραυνός, ο οποίος έχει κατατόσει τα κρίστη την διαφορά στους 5. Είναι η μικρότερη διαφορά που έχει κατατόσει να φτάσει η ομάδα του Στροβόλου ύστερα από πάρα πολύ ωραία, από την αρχή του παιχνιδιού, το 0-5 που ήταν η ομάδα του Άρη. Από εκεί και πέρα ο Άρης διατηρούσε μια διαφορά μεταξύ 7 και 13 πόντων, πρώτη φορά όμως. Ο Κεραυνός μπόρεσε και έριξε τη διαφορά στους 5. Γι' αυτό και υπήρξαν κάποιες φωνές στον πάγκο από τον κύριο Παντελή Κωνσταντίνου. Βλέπει την ομάδα του να μην είναι συγκεντρωμένη σε αυτό το σημείο του αγώνα και να επιτρέπει
στον κεραυνό να ξαναμπεί γερά στο παιχνίδι, να διεκδικήσει την νίκη. Ο Άρης που έλεγχε το παιχνίδι καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Να δούμε ποια θα είναι η συνέχεια, η οποία προβλέπεται και πολύ στην ερμαστική. Ο Οδυσσέος παίρνει την μπάλα, βλέπουμε τα δύο γκάρ του κεραυνού να πιέζουν ψηλά. Βγαίνει και το double team τώρα στην Οδυσσέος. Αυτή κρατάει και τώρα φάουλ από την Τροναρίτη. Πρώτο φάουλ της Τροναρίτη, πρώτο μαντικό και για τον κεραυνό. 2 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα για τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Εδώ βλέπουμε και τις δύο καλύτερες παίκτριες του κεραυνού να κοντράρονται στην άμυνα. Τον Λιάκη σουτάρει για τρεις αστοχή. Η Κυριάκου Ποντού πετάει απέναντι στην Γεωργίου. Η Γεωργίου θα κάνει το drive. Πολύ καλή προσπάθεια από την Γεωργίου. Άστοχη όμως η τελική της, το τελικό της σουτ. Ο Άρης τώρα με την Τορλιάκ που θα σουτάρει ξανά για τρεις. Αυτή τη φορά θα είναι εύστοχη. 31-39 η Μέζρα Τροντιάκ θέλει τους 23 πόντους. Η Παναγιώτα Κυριάκου που την μπάκαρε, τη μαρκάρη γενικά, βλέπετε εδώ την κόντρα μεταξύ των δύο παιχτριών, έχει 20. Εδώ θα πάρει φάουλ η Κυριάκου. Δύο βολές με την Παναγιώτα Κυριάκου, το φάουλ το έκανε. Δούμε η Χατζη Ανδρέου που φτάνει τα 4 και γι' αυτό την αποσύρει ο κύριος Κωνσταντίνου. Στη θέση της θα μπει η Χαριλάου, Κατερίνα Χαριλάου. Πάμε για τις βολές της Κυριάκου. Θα βάλει την πρώτη, 32-39, ωστός πρώτος πόντος της Παναγιώτας Κυριάκου. Χάσει τη δεύτερη, επιθετικό rebound όμως, η μπάλα στριφογυρίζει από το σούτ της Τροναρίτη. Νέο επιθετικό rebound την Κυριάκου, στάρ για τρεις, άστοχη και αυτή. Τροναρίτη σε νέο επιθετικό rebound. Έχω χάσει τα πέτρυπα στα rebound, η αλήθεια. Ποντού στην μπάλα στη γωνία, σουτάρει για δύο με τη λήξη χρόνου. 34-39. Γεωργίου, άλλη μια πρόλαβα να δω καλά, ήταν αυτή που σκόραρε βάζοντας και αυτή το πρώτο σκαλάθι, έγινε και λάθος συνέχεια από τις παίκτες του Άρη και νέα ευκαιρία να μειώσει ακόμα περισσότερο το βιασμένο το σουτ. Από την Τροναρίτη. Τροντιάκ βήματα από τη Μέζα Τροντιάκ, το 34-39 παραμένει, 26 δευτερόλεπτα και 50 δέκατα, 46 δέκατα είναι ακριβώς για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Να δούμε αν ο κεραυνός μειώσει ακόμα περισσότερο, αφού έχει όλη την επίδεση. Κυριάκου, πολύ πιθανό να πάρει αυτή την τελευταία επίδεση του δεκαλέπτου. Βγαίνει για screen η Μοξιάν, Κυριάκου πετάει όπως όπως, τέλος, δεν υπάρχει φάση. 34-39 θα είναι το σκορ του τρίτου δεκαλέπτου, που σημαίνει ότι το τελευταίο, όχι, υπάρχει ένα λεπτό και 36 δευτερόλεπτα. Α, δούμε αν θα προλάβει να κάνει σουτ ο Άρης. Μικρός πρόεδρος, πέταμα της μπάλας, σταματάει εκεί στο κράτος, τέλος, τώρα θα είναι το τέλος του δεκαλέπτου, 34-39. Με τον Άρη να διατηρεί το προβάδισμα, αλλά τον κεραυνό να επιστρέφει δυναμικά σε παιχνίδι. Πάμε σε διαφημίσεις και να επιστρέψουμε για το τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο. Ένας άντρας μπορεί να αντέξει τα πάντα.
Γιατί όμως με ένα αποτελεσματικό αποσμητικό πρέπει να υποφέρει. Νέο αποσμητικό Nivea Men Protect and Care. 48 ώρες προστασία χωρίς ερεθισμούς και άου. Άντρες, αυτό είναι το αποσμητικό σας. Nivea Men, επίσημος χορηγός της Real Madrid. Κάθε μέρα ξεκινάει με εσένα. Ελάτε ρε παιδιά να ρίξουμε καμιά ιδέα. Εμένα πάντως δεν σου βγαίνει στο στομάχι μου από την πείνα. Μήπως να συνεχίζαμε τη συζήτηση γύρω από καμιά φουκού. Φουκού. Αυτό είναι. Θα φτιάξουμε την πρώτη τηλεκατευθυνόμενη φουκού. Και το φουκού app. Θα μπαίνει στο app και θα σου λέει από τι χρειάζεται να διαλέξει. Συντεταγμένες που θα ψήσει το καλύτερο σουβλάκι μέχρι και remote control για να κάνει αέρα. Αυτή θα ψήνει και εσύ θα τρως. Και κεφάλαιο. Άμα κερδίσουμε τον Τζόκερ. Τζόκερ παίξαμε. Τζόκερ, το πες, το παίξες. Έχουμε επιστρέψει στην αναμέτρηση του κεραυνού με τον Άρη Λεμεσού για την επιλεκτή κατηγορία του πρωταθλήματος γυναικών κάτω των 16. 34-39 είναι το σκορ μετά τις τρεις πρώτες περιόδους της αναμέτρησης. Και να δούμε τι μας επιφυλάσσει αυτό το τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο. Ποια από τις δύο ομάδες θα έχει την ευκαιρία να πάρει την νίκη σε αυτό το πρώτο παιχνίδι, στην πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος αυτού. Προηγείται η ομάδα του Άρη με την Μέζα Ντρολιάκ να είναι υπό τη σκόρ με 23 πόντους. Ακολουθεί η Φλωριάρα Οδυσσέως με 9. Πιο πίσω η Χατζιανδρέου έχει 3, η Ισοκράτους 2 και η Στυλιανού άλλους 2. Από την άλλη η Κεραυνός η Κυριάκου έχει 21, 4 η Κοντού, 4 η Τοναρίδη, 3 η Ουμουτζιάν και 2 η Γεωργίου. Συνεχίζεται το παιχνίδι τώρα με την Τοναρίδη να δίνει στην Κυριάκου, η οποία πέρασε, πήρε το φάουλ, δεν έβαλε και το καλάθι. Ήταν πολύ καλό για τον Κεραυνό, ανέβασε και το καλάθι. Αλλά και οι δύο βολές για την Παναγιώτα Κυριάκου είναι σημαντικές, καθώς θα κλείσει ακόμα περισσότερο τη διαφορά. Αστοχή όμως, πρώτη, μπάλα πήκε και βγήκε. Δεύτερη βολή θα πάει μέσα, 35-39 διαφορά στους 4. Οδυσσέως. Στο κράτος, μπάλα στην Στυλιανού, θέλει να γυρίσει, κλείστηκε, θα βγάλει έξω στο κράτος. Οδυσσέως πέρασε, πήρε φάουλ, δύο βολές για την Φλωριάρα Οδυσσέως. Πρώτο φάουλ για την Γεωργίου. Η Οδυσσέως βάζει την πρώτη βολή, 35-40. Θα είναι τους 10 αυτή τη βολή. Χάρη την δεύτερη, το rebound από την Κυριάκου. Βγάζει γρήγορα στην Τωρναρίτη, η οποία έχει διάδρομο, βλέπει κιόλα στην Μεμπιάνη χαμηλά. Αυτή δίνει γρήγορα στην Κοντού, το σουτ είναι άστοχο. Rebound από την Οδυσσέως, η Τωλιάκ φεύγει στον ευθυνιασμό. Αφήνει την μπάλα στο καλάθι, αλλά είναι άστοχο. Εκεί απρόσεχτη η Κοντού, αλλά ευτυχώς για τον Κεραυνό ήταν η Γεωργίου και έσωσε την μπάλα. Γεωργίου τώρα θα σουτάρει από την γωνία άστοχα. Επιθετικό rebound από την Μομτζιάν. Βάζει γρήγορα έξω στην Τωρναρίτη. Σηκώνεται αυτή άστοχα. Νέο επιθετικό rebound από την Γεωργίου. Η μπάλα φτάνει στην Κυριάκου που θα μειώσει στους 3. 37-40. Κυριάκου φτάνει στους 24 πόντους. Οδυσσέως. Κακή πάσα της, πετάγεται σωστά η Τωρναρίτη στο double team που έκανε με την Κοντού και σταματάει
Την πάσα όμως κατοχή παραμένει στα χέρια των παιχτριών της ομάδας Λεμεσού. Αλλαγή με την Στυλιανού να πηγαίνει στον πάγκο και την Χαριλάου να επιστρέφει. Τορλιάκ. Πάντα χτυπάει σε κάποια πόδια. Τζάμπολ δίνει ο διαιτητής. Η κατοχή είναι για τον Άρη που έχει όμως 10 δευτερόλεπτα στην διάθεσή του να κάνει επίθεση. Τορλιάκ θα πάει να επαναφέρει. Αλλαγή με την Στυλιανού να επιστρέφει. Και τη Χαϊλάω να ξαναπηγαίνει στον πάγκο. Για να δούμε την επίθεση του Άρη στα 10 δευτερόλεπτα που απομένουν. Η πάσα προς την Χατζιανδρέου. Ο Οδυσσέος περιμένει και παίρνει την πάσα. Ένα δευτερόλεπτο, λάθος. Έπρεπε να σουτάρει όπως εκεί ο Οδυσσέος, παρά να προτιμήσει να κάνει πάσα, δεν είχε δει προφανώς τον χρόνο. Τέλος του χρόνου λοιπόν, καλή η άμυνα του Κεραυνού που τώρα έχει την ευκαιρία να πλησιάσει ακόμα πιο κοντά το σκορ ή και να ισοφαρίσει με κάποιο τρίποντο. Να δούμε. Ο Μτζιάν Γεωργίου. Στην διάδρομο Γεωργίου, πέφτει πάνω της η Οδυσσέως, της κάνει όχι βήμα τελικά. Λάθος από την Τορναρίτη, για να δούμε. 8 λεπτά και ένα δευτερόλεπτο για το τέλος της αναμέτρησης. Κακή πάσα, κλέβει ο Κεραυνός, Κυριάκου σηκώνεται και μειώνει στον πόντο, 39-40. 26 πόντους από την Παναγιώτα Κυριάκου. Σοκράτους πέρασε στην Τολιάκ. Γρήγορα στην Οδυσσέως, η οποία θα πάρει φάουλ από την Γεωργίου. Δεύτερο φάουλ της Γεωργίου. Είναι και το δεύτερο ματικό για την ομάδα του Κεραυνού. Τολιάκ την επαναφορά. Έχασε η Τολιάκ από την Κοντού. Τζιάν στην Κοντού. Κοντού θα πάρει τον διάδρομο. Θα βγάλει τελικά έξω. Η μπάλα φτάνει στη γωνία. Σούτε άστοχο. Επιθετικό rebound. Όχι, όμως η κατοχή είναι για τον Κεραυνό που έχει ακόμα μια ευκαιρία για να περάσει μπροστά στο σκορ. Η ομάδα του Στροβόλου να περάσει για πρώτη φορά μπροστά στο σκορ. Ο Άρης που δεν έχασε το προβάδισμα από την αρχή του παιχνιδιού ήταν αυτός που έβαλε το πρώτο καλάθι από το 0-2. Κυριάκου θα σουτάρει για 3, άστοχο, επιθετικό rebound όμως από την Κοντού. Νέα προσπάθεια με την Κυριάκου να κάνει το drive και να βάζει το καλάθι. 41-40, αμέσως τα ευάλια από τον κύριο Κωνσταντίνου. Η Κυριάκου φτάνει τους 28 πόντους και δίνει προβάδισμα στην ομάδα της. Πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέψαμε στο κλειστό του Στροβόλου. Ο Κεραυνός λοιπόν για πρώτη φορά μπροστά στο σκορ με 41-40. Έγινε σε πρώτο πλάνο τον πάγκο του Άρη, τον κύριο Κωνσταντίνου, Παντελή Κωνσταντίνου, ο οποίος τα λέει και σε έντονο ύφος στις παίκτριές του για το γεγονός ότι επιτρέψαν στον Κεραυνό να επιστρέψει στο παιχνίδι και όχι μόνο να επιστρέψει αλλά να περάσει και μπροστά στο σκορ. 41-40 λοιπόν, θα δούμε ποια θα είναι η συνέχεια τα τελευταία 7 λεπτά και 19 δευτερόλεπτα της αναμέτρησης.
Ο κεραυνός φαίνεται να βρίσκεται σε καλύτερη ψυχολογική κατάσταση σε αυτό το σημείο. Θα δούμε αν θα μπορέσουν οι παίκτες του κεραυνού να επιστρέψουν στο παιχνίδι. Είχαν κάνει ένα εξαιρετικό παιχνίδι και 3/4 του αγώνα. Οδυσσέος θα πει προς τα μέσα, θα βγάζει την μπάλα στη γωνία, σούτ από εκεί άστοχο από την Χατζιανδρέου, το rebound και γρήγορα μπροστά με την Κυγιάκου, άστοχο όπως το σούτ. Τον Λιάκ θέλει να κάνει το ίδιο από την απέναντι πλευρά, εδώ αντιαθλητικό φάουλ από την Στυλιανού. Στυλιανού που θέλησε να σταματήσει τον εμφυλιασμό της τον Λιάκ, όμως αυτά πλέον θεωρούνται αντιαθλητικά φάουλ. Έτσι να έχει δύο βολές η Τολιάκ, τα ακούει η Στυλιανού από τον τον Αρίτη, διωθών από τον κύριο Ζάριτς για την απόφασή της να κάνει αυτό το φάουλ. Δίνει την ευκαιρία λοιπόν την Τολιάκ να ισοφαρίσει όπως και έκανε, 41-40, και τώρα με τη δεύτερη βολή να περάσει ξανά η ομάδα του Άρη μπροστά στο σκορ με 41-42 και να έχει και την μπάλα. Η Τρολιάκ θα είναι στους 25 πόντους. Οδυσσέος. Τρολιάκ αποφεύγει. Υπάρχει σφύριγμα. Σταματήσει αν τη φάση διαιτητές λόγω του γεγονός ότι η Κυριάκου βρέθηκε στο έδαφος. Φοβηθήκαμε πως υπάρχει κάτι, κάποιος πρόβλημα. Υπάρχει κάτι όμως, συνεχίζει το παιχνίδι. Το Λιάκ σουτάρει από το ύψο βολών για 2 και ευστοχή. 41-44, εκπληκτικό παιχνίδι από την Τρολιάκ, η οποία στην κατάλληλη στιγμή παίρνει την ομάδα στις πλάτες της με τις δύο βολές και το καλάθι που έτυχε τώρα. Πέτυχε 4 συνεχόμενους πόντους, ξαναέβαλε τον Άρη μπροστά. Για να δούμε την απάντηση της Κυριάκου, δεν είναι καλή. Η Τρολιάκ μαζεύει και το rebound. Χάνει όμως την μπάλα. Κυριάκου. Φάουλ τώρα από την Τρολιάκ. Δεύτερο παντικό για την ομάδα του Άρη. Και πια έπεσε στο έδαφος. Γρήγορα οι γιατροί πάνε πάνω της. Μόνη της έπεσε στο έδαφος. Δεν πρέπει, δεν την ακούμπησε κανένας. Τουλάχιστον εγώ δεν είδα κάποιον να την ακουμπά. Με λίγο να δούμε, πως προλάβουμε να δούμε την επανάληψη της φάσης. Γιατροί δίνουν τις πρώτες βοήθειες. Βλέπω ότι την επανάληψη της βάσης η Τρολιάκ συζητεί σε βήματα, μετά έπιασε το κεφάλι της. Έμεινε για λίγο όρθια, ξαναπιάνει το κεφάλι της και ξαφνικά σωριάζεται στο έδαφος. Παράξενη φάση εδώ, ελπίζουμε να μην έχει κάτι η παίκτρια του Άρη, η οποία και με το πέσιμο χτύπησε το πίσω μέρος του κεφαλιού της. Μένουν 5 λεπτά και 55 δευτερόλεπτα για την λήξη του αγώνα. Έμοιαζε κάτι σαν λιποθυμία, αν και είχε τις αισθήσεις της η παίκτρια του Άρη. Αντιδράκες της στη συζήτηση που της κάνει εκεί ο γιατρός. Υπάρχει μια σχετική ανησυχία, Τρολιάκ κάθεται τώρα.
Παίρνει και τα χειροκροτήματα όλη του γηπέδου. Σηκώνεται τώρα το βασαζόμενοι, βέβαια θα πάει να κάτσει στον πάγο για να συνεχιστούν οι... Βλέπω και την αγκαλιά του κυρίου Κωνσταντίνου στην παίκτριά του, την οποία την οδηγεί στον πάγο για να συνεχιστούν οι πρώτες βοήθειες, μέχρι να βεβαιωθούν ότι είναι απόλυτα καλά. Όσο και αν χάνει ένα σημαντικό κομμάτι του παιχνιδιού εδώ ο κύριος Κωνσταντίνου, καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορεί να ρισκάρει την υγεία της παίκτριάς του, η οποία πάντως δείχνει να είναι καλά στον πάγκο. Άστοχο το σούτ του Κεραυνού στη συνέχεια του αγώνα. Κυριάκου θα σουτάρει για τρεις, άστοχη και αυτή. Νέο επιθετικό ριμπάλ με την Κοντού, η οποία έχει κάνει καλό, καλή δουλειά σε αυτό το κομμάτι, το επιθετικό rebound σε αυτό το τέταρτο δεκάλεπτο. Συνεχίσουν να αστοχούν οι παίκτες του Κεραυνού, με την Τορναρίτη να είναι η τελευταία που αστόχησε. Επαναφορά λαθασμένη, αλλά η κατοχή παραμένει στα χέρια του Άρη. Ο Άρης ο οποίος προηγείται με 44-41. Οδυσσέος αλλάζει με την Χατζιανδρέου, η πίεση του Κεραυνού σε όλο το γήπεδο. 8 δευτερόλεπτα η άμυνα και η πίεση που βάλανε τα γκάρτ του Κεραυνού φέρανε αποτέλεσμα. Ξαναπαίρνουν την κατοχή οι παίκτες του Στροβόλου και τώρα η Κυριάκου στην Κοντού. Θα κάνει το drive Κοντού, η μπάλα να πηδά στο καλάθι και από τα χέρια της Γεωργίου θα καταλήξει εκτός αγωνιστικού χώρου. Η πίεση θα επαναληφθεί όπως πολύ καλά καταλάβατε, αφού έφερε αποτέλεσμα στην προηγούμενη φάση. Όμως αυτή τη φορά η Οδυσσέως κατόρθωσε και πέρασε και μάλιστα βρήκε πολύ ωραία εκεί την, την Στυλιανού, η οποία θα ευστοχήσει και θα κάνει το 41-46. Από τη στιγμή που δεν εκμεταλλεύτηκε ο Κεραυνός την ευκαιρία που είχε στην προηγούμενη φάση, το πλήρωσε τώρα. Και μάλιστα άστοχο και το σου της Τορναρίτη. Κατοχή πάει ξανά στον Άρη, όχι στον Κεραυνό, ο Άρης σωστά, που προηγείται με 5 πόντους. Εδώ με το πόδι έδιωξε την μπάλα η Τορναρίτη. Κατοχή παραμένει στους παίκτες του Άρη. Προηγούνται με 5 πόντους, 4-40 πριν το τέλος της αναμέτρησης. Οδυσσέως, δύσκολη προσπάθεια, δεν υπάρχει φάουλ, rebound από το team Ομτζιάν. Λάθος η πάσα της όμως, βγήκε πολύ ωραία η Σοκράτους και μάντεψε την πρόθεση της παίκτριας του Κεραυνού. Εδώ ίσως να υπήρξε και φάουλ πάνω στην Οδυσσέως και θα δεχτεί τεχνική ποινή ο πάγκος του Άρη. Διαμαρτύρεται ο κύριος Κωνσταντίνου, ο οποίος δεν είπε, λέει ότι δεν είπε τίποτα στον προσδιοριστή. Συνεχίζεται και διαμαρτύρεται έντονα ο κύριος Κωνσταντίνου και νομίζω θα δεχτεί τώρα έντονες παρατηρήσεις από τη διαιτησία ότι αν δεν ηρεμήσει ίσως και να αποβληθεί. Πάμε για τη βολή της Κυριάκου, τη βολή της τεχνικής ποινής, η οποία θα κάνει το 42-46. Κυριάκου φτάνει τους 29 πόντους και επαναφορά για την ομάδα του Κεραυνού.
Κυριάκου. Πάντα με την μπάλα. Δίνει κάποια σκρίνη εκεί η Μοντζιάν. Θα πετάξει. Προς την πάσα της. Και τώρα το προσπάθεια για κλέψιμο από την Οδυσσέως. Μπόρεσε του Κεραυνού και περάσει από 5 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Κεραυνού. Τσου τριών άστοχο από τη Γεωργία. Και στη συνέχεια υπάρχει φάουλ από την Οδυσσέως. Δύο βολές για την Μοντζιάν. Κάρλα Μοντζιάν που έχει 3 πόντους στο παιχνίδι. Παραμείνει εκεί μετά την πρώτη άστοχη βολή. Παραμένει το 42-46. Και δεύτερη βολή τώρα. Θα είναι άστοχη και αυτή. Το rebound από τη Σοκράτους. Οδυσσέως θέλει βοήθεια τώρα εκεί. Θα πεδράσει και θα βρει τη Σοκράτους. Υπάρχει ανισορροπία στην άμυνα του Κεραυνού. Χατζηανδρέου περιμένει. Οδυσσέως στα 10 δευτερόλεπτα τώρα για επίθεση του Άρη. Οδυσσέως θέλει να περάσει. Δεν τα καταφέρνει. Θα κάνει βήματα υπό την πίεση εκεί της Γεωργίου και της Τορνταρίτη. Καλή άμυνα παίξανε οι δύο παίκτες του Κεραυνού. Παραμένει το 42-46. Υπάρχει και πολύ άγχος βέβαια τώρα για τις παίκτες των δύο ομάδων. Κοντού πήρε ακόμα ένα επιθετικό rebound. Χτύπησε η παίκτρια του Κεραυνού, Νικολέτα Κοντού. Ζητάνε ιατρική βοήθεια οι διαιτητές. Ενώ τώρα θα επιστρέψει στο πακέ η Τορλιάκ. Στη θέση της Χαριλάου. Κοντού σηκώνεται, δεν έχει κάτι. Θα περάσει όμως τον πάγκο για προληπτικούς λόγους. Κοντού η οποία έκανε εξαιρετική δουλειά στο επιθετικό rebound. Ο Μτζιάν έχει την μπάλα. Θα δώσει στην Κυριάκου. 8 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Κεραυνού. Λάθος της Κυριάκου. Τολιάκ με την μπάλα. Η Κυριάκου προσπαθεί να κλέψει. Κλέβει τελικά η Κυριάκου. Τζάμπολ δίνει ο διαιτητής. Στο βελάκι δείχνει Κεραυνό. Εξαιρετική η αμυντική ενέργεια εδώ της Κυριάκου. Κοντού επιστρέφει στο παρκέ. Τρέχει να δώσει βοήθεια εκεί στην επαναφορά της μπάλας. Αυτή θα καταλήξει στην Τορναρίτη. Από τη γωνία Μομτζιάν αστοχή. Πολλά άστοχα σούτ από το ίδιο σημείο. Για τον Κεραυνό, το ίδιο ακριβώς σημείο έχουν σουτάρει πάρα πολλές φορές όλες άστοχες. Δεν θυμάμαι να βάλαν κάποιο καλάθι από εκεί. Οι παίκτες του Κεραυνού, ειδικά στο δεύτερο επίχρονο. Χατζηανδρέου. Οδυσσέως βρήκε το διάδρομο, πήρε το φάουλ από την Γεωργίου. Είναι το τρίτο φάουλ της Μαρίας Γεωργίου και δύο βολές για την Οδυσσέως. Η Οδυσσέως που έχει 10 πόντους στο παιχνίδι. Κεντρώνεται. Θα βάλει την πρώτη. 42-47 η διαφορά στους 5 και το σωστά τους 11. Καλή μία βολή. Άστοχη δεύτερη. Επιθετικό rebound όμως. Άστοχη προσπάθεια της Τολιάκ εδώ. Νέο επιθετικό rebound. Έχει πατήσει όμως την τελική γραμμή η Χατζηανδρέου. Έχουμε time out, να πάμε στις διαφημίσεις.
Έχουμε επιστρέψει στο κλειστό του Στροβόλου. 42-47. Ο Άρης συνεχίζει να βρίσκεται μπροστά στο σκορ. Ο Άρης που κάνει ένα πολύ καλό παιχνίδι και αντέχει στην πίεση που έβαλε ο Κεραυνός, ειδικά στο τέλος του τρίτου και στην αρχή του τέταρτου δεκαλέπτου, εκεί που κατάφερε να περάσει και μπροστά με 41-40. Ο Άρης βρήκε τη δύναμη, βρήκε τον τρόπο, επέστρεψε στο παιχνίδι, πέρασε μπροστά και είναι πλέον οδηγός με μικρή διαφορά των 5 πόντων που έχει χτίσει και συντηρεί. Μπαίνουμε λοιπόν σιγά σιγά στα τελευταία 2,5 λεπτά της αναμέτρησης. Να δούμε αν ο Άρης θα κατορθώσει να πάρει την πολυπόθητη αυτή νίκη ή αν ο Κεραυνός θα βρει τον τρόπο να κλέψει το μάτι στην ουσία, καθώς ο Άρης είναι μπροστά σε όλη την, όπως είπαμε, σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Εδώ η Κυριάκου, μπάλα στη Μομτζιάν που σηκώνεται από το ίδιο πάλι σημείο. Βέβαια στις άλλες φορές είχε δοκιμάσει με σουτ, τώρα δοκίμασε με lay-up, το ίδιο άστοχο το αποτέλεσμα. Το τζάμπολ το βελάκι δείχνει Άρη. Το Λιάκ θα επαναφέρει. Εκεί κοντού θα κλέψει, αλλά δεν προλαβαίνει να κρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Η κοντού του παναλάβει ακόμα μια φορά. Έχει κάνει πολύ καλή δουλειά στο αμυντικό κομμάτι, αλλά και στα επιθετικά rebound του Κεραυνού. Μπορεί να έχει πετύχει μόλις 4 πόντους στο παιχνίδι. Έχει προσφέρει όμως άλλους τομείς. Το Λιάκ θα κάνει βήματα. Έχουν κυλήσει όμως το μισό λεπτό που είναι κέρδος για τον Άρη, έστω και αν δεν πέτυχε κάποιο καλάθι σε αυτό. Μπαίνουμε στο τελευταίο δίλεπτο. Μπήκαμε ήδη και η Κυριάκου έχει την μπάλα. Ο Κεραυνός που θέλει οπωσδήποτε καλάθι σε αυτή την επίθεση. Ο Μπτζάν πετάει την μπάλα άστοχα. Το rebound από την Κυριάκου, ενώ πέρασε από πολλά χέρια των παιχνιδιών του Άρη. Το σούτ για 3 από την Κυριάκου είναι άστοχο. Όμως νέα επίθεση με τη Γεωργίου για τον Κεραυνό. Ξανά η Κυριάκου θα βρει το διάδρομο και αυτή τη φορά δεν θα στοχίσει. 44-47 η διαφορά πέφτει στους 3. Με την Κυριάκου να φτάνει τους 31 πόντους. Και λάθος από την Τολιάκ και την Οδυσσέως που δεν μπορούσαν να συνεργαστούν εκεί. Η κατοχή περνά ξανά στα χέρια των παιχνιδιών του Κεραυνού. 1-28 για το τέλος. Κυριάκου πάει να βρει ξανά τον διάδρομο. Ο Μτζιάν από τη γωνία, από το ίδιο σημείο πάλι άστοχο το σουτ. Rebound επιθετικό από την Κυριάκου, θα σουτάρει για 3. Μέσα! 47 όλα! Τρομερό τρίποντο από την Κυριάκου που δεν σταματάει με τίποτα. 34 πόντι από τους 47. Τους έχει πετύχει η Κυριάκου. Η Οδυσσέως παραλίγο να χάσει την κατοχή. Κλείνεται τώρα από την Κυριάκου, θα βγάλει τον Λιάκ. Θέλει να απαντήσει στο τρίποντο. Μπάλα να πηδάει επιθετικό rebound από τη Χατζιανδρέου. Σηκώνεται και αστοχή. Κλέψιμο στη συνέχεια από τη Σοκράτους. Η μπάλα χαμηλά. Υπάρχει φάουλ πάνω στην Στυλιανού. Ο Κεραυνός έχει συμπληρώσει τα 5 φάουλ. Άρα θα υπάρχουν βολές για την Στυλιανού, η οποία έχει την ευκαιρία να βάλει ξανά μπροστά την ομάδα του Άρη με 49 δευτερόλεπτα και 48 δέκατα να απομένουν για τη λήξη. Πολύ σημαντικές οι βολές αυτές. Θα δούμε την ψυχραιμία της Κωνσταντίνα Στυλιανού, η οποία αστοχεί όμως την πρώτη βολή. Στυλιανού στη δεύτερη βολή. Η μπάλα θα καταλήξει μέσα. 47-48. Στυλιανού στους 5 πόντους. Κυριάκου χοντρικά από μία επίθεση για την κάθε ομάδα. Κόβεται με φάουλ η Κυριάκου. Θα έχει 2 βολές. Το φάουλ από την Τολιάκ, η οποία
Το βάζει με τον εαυτό της ότι έκανε το φάουλ αυτό. Τέταρτο φάουλ τη στολιά, αλλά με τον χρόνο που απομένει μικρή σημασία έχει. Για να δούμε τις βολές της Κυριάκου και κατά πόσο θα είναι αυτή η ψυχραιμή για να τις βάλει και τις δύο. Βάζει πάντως στην πρώτη και ισοφαρίζει καταρχάς. 48 όλα με την Κυριάκου να φτάσει στις 35. Έχασε τη δεύτερη όμως, το rebound από τη Σοκράτους. Μάχη για την μπάλα, η κατοχή είναι για τον Κεραυνό. 32 δευτερόλεπτα και 34 δέκατα. Time out για τον Κεραυνό. Σε ένα δραματικό παιχνίδι πάμε σε διαφημίσεις. Ελάτε ρε παιδιά να ρίξουμε καμιά ιδέα. Εμένα πάντως δεν μου σου βγαίνει στο στομάχι μου από την πείνα. Μήπως να συνεχίζαμε τη συζήτηση γύρω από καμιά φουκού. Φουκού. Αυτό είναι. Θα φτιάξουμε την πρώτη τηλεκατευθυνόμενη φουκού. Και το φουκού app. Θα μπαίνει στο app και θα σου λέει από τι κρέας να διαλέξει. Συντεταγμένες που θα ψήσει το καλύτερο σουβλάκι μέχρι και remote control για να κάνει αέρα. Αυτή θα ψήνει και εσύ θα τρως. Και κεφάλαιο. Άμα κερδίσουμε τον Τζόκερ. Τζόκερ παίξαμε. Τζόκερ, το πες, το παίξες. Επιστρέψαμε στο κλεισό του Στροβόλου. 48 όλα, Κεραυνός, Άρης, το ντέρμπι, όπως το είχαμε προαναφέρει ότι θα είναι ντέρμπι αναμέτρηση, το έχει αποδείξει περίτρανα η διάρκεια του αγώνα. Ένα πολύ ωραίο παιχνίδι με πολύ suspense και δραματικό φινάλε. Τα τελευταία 32 δευτερόλεπτα και 34 δέκατα που απομένουν. Οι δύο ομάδες είναι ισόπαλες. Η κατοχή είναι για τους γηπεδούχους. Και να δούμε την άμυνα που θα βγάλει εδώ ο Άρης ή την επίδεση που θα βγάλει ο Κεραυνός. Τι θα αποφέρουν. Κυριάκου κλείνεται από την Τολιά, η οποία έχει τέσσερα φάουλ. Η μπάλα στην Κοντού. Μομτζιάν. Κοντού ξανά. Μπάλα στη γωνία. 8-7 δευτερόλεπτα για τον Κεραυνό. Βήματα. Βήματα από την Τρίφωνος, αν είδα καλά, η οποία βρίσκεται και στο έδαφος. Η Τορναρίτη πρέπει να είναι, η οποία βρίσκεται στο έδαφος και θα δεχτεί πρώτες βοήθειες. Υπάρχει και time out ταυτόχρονα για την ομάδα του Άρη αυτή τη φορά. Πάμε σε διαφημίσεις. Ένας άντρας μπορεί να αντέξει τα πάντα. Γιατί όμως με ένα αποτελεσματικό αποσμητικό πρέπει να υποφέρει. Νέο αποσμητικό Nivea Men Protect and Care. 48 ώρες προστασία χωρίς ερεθισμούς και άου. Άντρες, αυτό είναι το αποσμητικό σας. Nivea Men, επίσημος χορηγός της Real Madrid. Κάθε μέρα ξεκινάει με εσένα. Επιστρέψαμε στο κλεισό του Στροβόλου, σε πρώτο πλάνο πάγκος του Άρη, ο οποίος έχει την ίσως τελευταία επίθεση του παιχνιδιού, το οποίο είναι ισόπαλο και αν δεν πετύχει κάποιο καλάθι κάποια από τις δύο ομάδες θα έχουν παράταση, όπως καταλαβαίνετε. Για να δούμε. Έρχεται η Οδυσσέως για την επαναφορά της μπάλας. Θα επαναφέρει στην Τρολιάκ. Ο Οδυσσέως ξανά. Θα μπει μέσα. Δύσκολη προσπάθεια. Ηρωικό καλάθι από την Οδυσσέως που κάνει το 48-50. Και για να δούμε φάουλ. Όχι, είναι, μπάλα είναι κατοχή. Δεν είναι φάουλ. Είναι κατοχή για
την Κεραυνό. Έχει χτυπήσει πάνω στην τολιά και μπάλα και βγήκε εκτός. 3 δευτερόλεπτα και 73 δέκατα. Θα θέλει ένα πολύ γρήγορο σούτ η ομάδα του Κεραυνού. Βγαίνει η Κυριάκου. 2-1 δευτερόλεπτα σουτάρι. Φάουλ στην προσπάθεια για 3. Όχι, για 2 τελικά. Πατούσε τη γραμμή. Θα έχει 2 βολές η Κυριάκου. Εάν ευστοχίσει και στις 2, πάμε σε παράταση. Εάν θα αστοχίσει έστω και στη μία, η νίκη στον Άρη. Βλέπουμε τις παίκτες του Άρη να είναι αγκαλιασμένες στο πλάι, στην πλανή γραμμή. Και αστοχή στην βολή Κυριάκου, τα πανηγύρια στο μπάγκο. Βέβαια υπάρχουν 33 δέκατα για τη λήξη του αγώνα, έτσι πρέπει να γίνουν τα box out. Μη τυχόν και κερδιθεί κάποιο επιθετικό rebound. Η δεύτερη βολή της Κυριάκου που λογικά θα θέλει να τη χάσει, όπως και το κάνει. Λήξη του αγώνα 48-50. Ο Άρης θα φύγει με μεγάλη εμφάνιση και μεγάλη νίκη από το κλειστό του Στροβόλου. Για να πάμε λοιπόν σε διαφημίσεις για να επανέλθουμε με κάποιες συνεντεύξεις από τους πρωταγωνιστές του αγώνα.